ιδιωτές πλέον επεκτείνονται. Αναλαμβάνεται άλλον ένα έτσι, άλλο ένα γραφείο με εξίσου σημαντικό πελατολόγιο και με πολύ μεγάλη δραστηριότητα. Έτσι, ποιες είναι οι επιπλέον δραστηριότητες και οι ευθύνες που αναλαμβάνετε με αυτή τη νέα συνένωση? Καταρχήν, το region του DNV GL στην περιοχή μας έχει μεγαλώσει με την έννοια της γεωγραφικής περιοχής που καλύπτει. Καλύπτει με ποια χώρες από την Μάλτα, Ιταλία, περνώντας Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ, Τουρκία, Λίβανο, Ρουμανία, Βουλγαρία, Ουκρανία και φτάνουμε μέχρι την Κασπία θάλασσα, μέχρι το Αζερβαϊτζάν. Οπότε η γεωγραφική περιοχή που καλύπτουμε είναι μεγαλύτερη. Συνδυάζοντας μαζί με τα γραφεία τα δικά μας, με τα γραφεία του GL, τώρα στην περιοχή έχουμε 15 γραφεία σε 15 χώρες, συνολικά γύρω στα 240 άτομα, επιχειρητές και σαπόρτα, και θα εξυπηρετούμε περίπου 1500 πλοία συμφερόντων από εφοπλιστών οι οποίοι είναι στην περιοχή της δικιάς μας ευθύνης. Γινόμαστε ένα διπλάσιο σε μέγεθος μονάδα, ίσως και λίγο μεγαλύτερο. Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά τους Έλληνες πελάτες από τον γερμανικό νευρόμενο και από τον νορβηγικό νευρόμενο, στη διαδικασία της μετάβασης αυτής θα επηρεαστούν, είναι κάτι το οποίο πρέπει να κάνουν εσείς? Πώς πάει καταρχήν η διαδικασία της μετάβασης και πώς, αν θα επηρεαστούν οι πελάτες σας? Ναι. Αυτή τη στιγμή είμαστε στη φάση που έχει ξεκινήσει το integration. Σίγουρα θα πάρει ένα χρονικό διάστημα για να μπορέσουμε να δουλέψουμε σαν ένα γραφείο. Σε πρώτη φάση, ο κάθε πελάτης μας θα εξυπηρετείται όπως εξυπηρετιόταν και πριν. Για τα πλοία του GL θα απευθύνεται στο GL, για τα πλοία του DNV θα απευθύνεται στο DNV. Στο μεταξύ, έχουμε αρχίσει τις διαδικασίες να ενοποιήσουμε τα γραφεία μας, να μεταβληθούμε σε κοινά γραφεία. Και ο στόχος είναι την 1η Γενάρη να είμαστε, το 2014, να είμαστε στα καινούρια γραφεία όλοι μαζί και με την καινούρια οργανωτική δομή. Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά σίγουρα εδώ, είναι το προσωπικό σε μεγάλη πλειοψηφία είναι Έλληνες, αλλά οι δύο νεογνώμονες έχουν μια διαφορετική κουλτούρα. Αυτό πώς μπορεί να μεταφραστεί στα ελληνικά τμήματα των δύο νεογνωμόνων, η κουλτούρα, η διαφορετική κουλτούρα των δύο μεγάλων ομίλων? Πώς μπορεί να συνοηθεί και να μεταφραστεί στη συνένωση των ελληνικών τμήματων? Το καλό είναι ότι στα γραφεία και του DNV και του GL στην Ελλάδα είμαστε αποκλειστικά Έλληνες, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Επομένως, η νοοτροπία και των δύο μας και των δύο γραφείων και των εργαζομένων και στις δύο εταιρείες είναι η ίδια η ελληνική. Βέβαια, εμείς συνεργαζόμαστε, έχουμε μάθει να συνεργαζόμαστε με το νορβηγικό γραφείο, ο GL με το γερμανικό γραφείο, αλλά από την άλλη μεριά μην ξεχνάτε ότι και οι δύο είναι διεθνείς οργανισμοί, οι οποίοι έχουν γραφεία σε όλο τον κόσμο και εργαζόμενους με όλες τις εθνικότητες. Έχουμε μάθει να δουλεύουμε σε ένα διεθνές περιβάλλον και αυτό σίγουρα βοηθάει και την διαδικασία του integration. Ο νορβηγικός νεογνώμονας σαφέστατα είναι ένας νεογνώμονας που έχει τους first class πλειοκτήτες εταιρείες και σκάφη όπως είναι κυρίως τα offshore vessels κτλ. Και βεβαίως ο γερμανικός νεογνώμονας είναι εξειδικευμένος σε κοντέινερς, αλλά έχει επεκταθεί και σε όλο τον τύπο πλοίων. Θέλω να ρωτήσω τώρα, μήπως αυτή η συνένωση απευθύνεται πάλι σε πολύ καλές και μεγάλες εταιρείες? Οι μεσαίοι και οι μικρότεροι πλειοκτήτες θα μπορούσαν να υποφεληθούν από αυτό, ή είναι κάτι απαγορευτικό? Όχι, ίσα ίσα. Όλες οι εταιρείες νομίζω θα μπορέσουν να εξυπηρετηθούν καλύτερα, γιατί θα έχουμε και περισσότερο κόσμο και μεγαλύτερη και εμπειρία σε περισσότερους τομείς. Η εμπειρία του GL στα containers, η εμπειρία τη δικιά μας στα tankers, στα LNG, στα LPG, στα offshore, συνδυασμένη νομίζω ότι θα δώσει μια βάση υποστήριξης η οποία σίγουρα θα έχει μόνο πλεονεκτήματα για τους πελάτες μας. Εμείς προσπαθούμε να εξυπηρετούμε όλους τους πελάτες μας και να παρέχουμε υπηρεσίες ανεξαρτήτως μεγέθους. Είτε μικρός είτε μεγάλος, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε σε όλους τους πελάτες μας. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.